Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Από τις 13 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, κάτι που αφορά βέβαια όλους μας, να δούμε πού θα κυμανθεί για φέτος η τιμή του πετρελαίου. Μαζί μας η Πέννη Χαλάτση. Πέννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα. Κλειστά θα μείνουν από ό,τι φαίνεται φέτος πολλά καλοριφέρ, όπως έγινε και πέρσι, καθώς η τιμή του πετρελαίου θα είναι ακόμα πιο ανεβασμένη. Από τις 13 Οκτωβρίου, που ξεκινά και επίσημα η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή αναμένεται ότι θα κυμανθεί από 95 λεπτά έως 1 ευρώ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, βέβαια, θα το ξεπεράσει κιόλας όταν μιλάμε για νησιά ή για την επαρχία. Βέβαια, η τελική τιμή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, εξαρτάται από την διακύμανση των διεθνών τιμών, από την ισοτιμία ευρώ και δολαρίου όπως θα έχει διαμορφωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή και από τα περιθώρια κέρδους για εταιρείες και πρατηριούχους. Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέχουν να κάνουν μια έρευνα αγοράς προτού επιλέξουν την εταιρεία από την οποία θα προμηθευτούν πετρέλαιο, να ελέγχουν το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, να συγκρίνουν τις τιμές. Όταν θα παραλαμβάνουν το πετρέλαιο, θα πρέπει να κάνουν και οι ίδιοι τη μέτρηση, να προσέχουν φυσικά και τις αποδείξεις και τα τιμολόγια, ότι αναγράφουν όλα τα ποσά, όλες τις ποσότητες και φυσικά να μην ξεχνάμε και τη συντήρηση του συστήματος. Τη κεντρική θέρμανση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.